Τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής επέμβασης στη Συρία, οι δυνάμεις που τάσσονται υπέρ της αποχώρησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ συμφώνησαν να δεχθούν το Ιράν στις συνομιλίες. Κατά τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ, αποτελεί πλέον συναντήληψη ότι χωρίς την παρουσία της Τεχεράνης, λύση στο συριακό θέμα δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Έχουμε τονίσει πως η λύση στη Συρία πρέπει να βασίζεται σε αρχές αποδεκτές από όλα τα μέρη ως προς την επέμβαση σε εσωτερικά ζητήματα, τη μάχη κατά της τρομοκρατίας, το σεβασμό προς τη Συριακή κυβέρνηση, προς το δικαίωμα του Συριακού λαού να αποφασίζει μόνος του για τη δική του μοίρα. Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ήδη διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Τζον Κέρι με θέμα τη συμφωνία του Ιουλίου για τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Για την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη, αποτελεί θετικό βήμα το ότι όλα τα εμπλεκόμενα κράτη κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Θεωρώ πως αποτελεί ήδη έναν σαφή συμβιβασμό, μια σαφή δέσμευση για όλες τις πλευρές, το ότι είναι εδώ απόψε και αύριο, ότι συνέρχονται, ότι αποδέχονται να κάτσουν μαζί. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο σημείο έναρξης. Πριν μία εβδομάδα, αυτό φαινόταν πολύ δύσκολο να συμβεί. Ρωσία και Ιράν εμένουν στις θέσεις τους περί παραμονής του Άσαντ, κάτι που επαναβεβαιώθηκε και στη συνάντηση του Σεργέη Λαυρόφ με τον Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ. Αν και δεν αναμένεται σημαντική πρόοδος, η συνάντηση της Βιέννης ίσως δείξει κατά πόσο υπάρχει ευελιξία μεταξύ των θέσεων των εμπλεκόμενων χωρών.